Πάρη Τσελεπίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, φίλε μου Πάρη. Τι γίνεται, πολύ καλημέρα σου, καλό σου μήνα, Στέργιο μου. Φιλαράκι μου, καλό, νομίζω καταποντιστήκαμε. Δεν το κοίταξα καν, Πάρη, αύριο θα κάνω τη σούμα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι θα βάλω και ένα τραγούδι του Τανικό από πίσω. Να το κάνουμε μια σορτή. Είναι η Μαντόνα που λέει Don't cry for me Argentina, δεν πειράζει. Ό,τι θες να βάλω, Πάρη. Ό,τι θέλεις. Και εγώ αυτή την εντύπωση έχω ότι τα πήγαμε χάλια. Δηλαδή δεν πρέπει να έπιασε κανείς. Το χ του Άρη το έπιασε ο Νίκος. Okay, στο... Ξέρεις κάτι, βγάζω το καπέλο σε όποιον, μα σε όποιον μπορεί να έβγαλε 3-3 στα χθεσινά αποτελέσματα. Δεν υπάρχει κανένας, θεωρώ, Πάρη. Έτσι, στον πλανήτη ίσως. Στον πλανήτη δεν ξέρω αν υπάρχει 1-2-5. Όχι, δηλαδή πρέπει να. Αλλά να στην Ελλάδα. Είναι κόντρα, δηλαδή βγήκανε όλα τα outsiders στο συγκεκριμένο δρόμο. Δηλαδή δεν βγήκε κανένα φαβορί σαν απόδοση. Πολλοί παίχτες και οι λεγόμενοι αυτοί με μεγάλο πορτοφόλι, σωστά κατ' εμέ, πέσανε πάνω στη διάδα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το μάτς ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πάει οτιδήποτε δεν ήταν καλύτερο για έναν τζογαδόρο ή ένα παίχτη του στοιχήματος γενικότερα. Αλλά έπεσε πολύ η επένδυση στη διάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πάρη. Και πολύ πεσμένο το χ από το ημίχρονο και μετά στο παιχνίδι της Τούμπας. Ναι. Πολύ χαμηλό. Ναι. Κάτω από το 2. Πήγαινε καρφί νομίζω για 0-0. Σαν να φαινόταν ότι μπράβο, ότι θα κατέληγε εκεί το παιχνίδι, εσύ που το έβλεπες κιόλα. Ναι. Έτσι. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει κάτι στις καθυστερήσεις φέτος. Κάτι παραπάνω από αυτό ναι. που είχε σε το χρονικό σημείο, έτσι. Ναι. Δηλαδή με τον Άρη πήρε τρίποντο στις καθυστερήσεις, με τον Ολυμπιακό πήρε βαθμό στις καθυστερήσεις, με τον Όφη πήρε βαθμό στις καθυστερήσεις. Μου διαφεύγει τώρα ενδεχομένως κάποιο ακόμα παιχνίδι. Με τον Μπας Γιάννενα τι έκανε, πάλι πρέπει να πήρε... Με τον Μπας Γιάννενα... Το παίρνει στο κουμπί. Γιάννενα όμως. Στα Γιάννενα, στα Γιάννενα. Εκεί ναι, πάλι στο τέλος πήρε τη νίκη. Εντάξει, τώρα που αναφέρει και στα Γιάννενα, 11 παιχνίδια φτάσαν τα Γιάννενα χωρίς νίκη. Και ξαφνικά μπήκαν στο κόλπο και αυτοί οι διατημάχοι. Όχι, μπήκαν απλά. Έχουν μπλέξει άσχημα, Πάρη. Και σχολιάζοντας νωρίτερα την κατάσταση στα play out που δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Κακώς θα πω εγώ, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι πέρα από τον κακό ενδεχομένο σχεδιασμό του ΠΑΣ και τις αδυναμίες του που σίγουρα έχει, μεγάλο κομμάτι νομίζω έχει παίξει και το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κ. Χρήστο Βασίλης Υγείας. Γιατί μια ομάδα. Εννοείς για να βγαίνει στο αγωνιστικό. Ναι, γιατί δεν έχει 18 ανθρώπους ο Πας Γιάννη να τρέχουν την ομάδα χωρίς τον κύριο Χρήστο Βασίλη, ο οποίος πραγματικά τα κάνει όλα. Μεταγραφές. Και το σημαντικότερο είναι φυσικά να ξεπεράσει ο άνθρωπος το σοβαρό πρόβλημα που έχει. Όλα τα άλλα διορθώνονται. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο όταν αντιμετωπίζεις πρόβλημα υγείας. Παρ' όλα αυτά είναι κοντά στην ομάδα, αλλά. Έχει μπλέξει ο ΠΑΣ, έχει μπλέξει και δεν ξέρω αν δεν συνέλθει άμεσα μετά την κάτσε, τώρα έχουμε Τετάρτη μόνο play-off, σωστά απαντάω εγώ ίδιος και μετά ο ΠΑΣ Γιάννενα για να το κλείσουμε παίζει Σάββατο 8 Απριλίου μέσα στον Ατρόμητο. Δύσκολο πολύ. Ο ΠΑΣ μόνο διάφορος δεν έδειξε στην Λιβαδιά, έτσι. Ναι, και μετά αντιμετωπίζει τον Πανετολικό. Δεν θα φτάσει στον Μπας Γιάννενα μόνο το μάτς αυτό. Μετά, εάν το κερδίσει και αυτό. Στα Γιάννενα. Αν το κερδίσει και αυτό. Δεν είναι καθόλου σίγουρο νομίζω. Ποιον? Το Πανετολικό. Θα το κερδίσει ο Πας. Δεν είναι σίγουρο στα δικά μου μάτια. Επειδή το μάτς είναι εκτός έδρας για τον Πανετολικό. Γιατί στο Αγρίνιο είδες πάλι τι έγινε. Προηγήθηκε Αγρίνιο... και δεν μπόρεσε να κρατήσει μέσα ένα δίλεπτο. Ούτε καν δίλεπτο το υπέρ του σκορ. Ανοίγω παρένθεση. Στην Ελλάδα του 2023 είναι είδηση. Ξεκίνησαν τα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Στο πρώτο βαγόνι ο Γεραπετρίτης. Πάρη. Δηλαδή πραγματικά η συγκίνηση είναι μεγάλη. Είναι όπως εκείνα τα δρομολόγια που μας κάνανε για το Λευκό Βέλος που άλλο τρένο έφεραν για τα εγγένεια. Το πήγαν πίσω μετά και μας φέραν άλλο τρένο. Η Ελλάδα του φαίνεται. Νομίζω ότι δεν γίνεται πλέον κουβέντα καν για ένα ακόμα πιο γρήγορο τρένο. Γιατί άσε με ρε Πάρη, τι πιο γρήγορο. Άσε με τώρα. Ότι θα μειωθούν τα δρομολόγια, έτσι, και θα μειωθεί και η ταχύτητα. Δηλαδή η Ελλάδα του φαίνεστε, Πάρη, του φαίνεστε. Όλα για την αμάκα, όλα για την καρέκλα, όλα για το Θεαθήνε, όλα για τις εντυπώσεις. Ουσία πουθενά. Ή σχεδόν πουθενά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα τίποτα ή μια μέρα ευκαιρία για να νομίζω ότι κάνουμε μια μέρα ανασυγκρότηση. Όπου...
Από ό,τι έμαθα και χθες στο τηλεφόρο, γιατί έτυχε να έχω μια κουβέντα και με τον Αχιλέα Μπέο μετά το τέλος του παιχνιδιού, μου άφησε να εννοηθεί ότι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας πρέπει να υπάρχει σύσκεψη ή τέλος πάντων κουβέντα στην ΕΠΟ οριστικοποίησης της απόφασης για το πού θα διεξαχθεί ο τελικός του σπέλου. Έτσι, είναι κάθετος στο να πάνε από 1000 εισιτήρια στους δύο φιναλίστ για να διεξαχθεί το παιχνίδι στο Βόλο. Πόση ξεφτύλα ρε Πάρη, πόση ξεφτύλα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Μπέο, αναφέρομαι γενικά στην κουβέντα που γίνεται κάθε καιρό τέτοια κάθε εποχή. Κάθε χρόνο για το ίδιο πράγμα. Κάθε χρόνο, είναι ξεφτύλα, είναι ξεφτύλα. 1000 προσκλήσεις, όχι 1500, πάμε στα 2. Συνέχισε. Άκουσε να ολοκληρώσω. 500 με 1000 να είναι, 500 με 1000 να είναι οι προσκλήσεις που πρέπει να διδεχθούν στους χορηγούς από πλευράς της ΕΠΟ. Ωραία. Και να μπουν 10.000 μαθητές έτσι ώστε να απολαύσουν αυτή την ποδοσφαίρα. Καλά. Έτσι, και επίσης αυτό το οποίο δεν θέλει είναι να μην γίνουν ζημιές στην πόλη. Γιατί στο να γίνουν ζημιές στο Πανθεσσαλικό, κάτι το οποίο έχει γίνει και στο παρελθόν, αυτές θα αποκατασταθούν είτε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είτε από τις δύο ΠΑΕ που θα είναι φιναλίστ στο τελικό και ούτω καθεξής θα διορθωθούν. Αυτό που τον ενδιαφέρει ενώπιση και των εκλογών που επικείται, γιατί τώρα καταρχήν έχουμε βουλευτικές, θα φτάσουμε και στην ώρα για τις δημοτικές, είναι σίγουρα η πόλη του να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εξάλλου φαίνεται να τρέχει μόνος του και προς την παραμονή του και στην θέση του δημάρχου του Βόλου για μία ακόμη θητεία. Σημείο της ημέρας, πάρε να κλείσουμε. Φτάσαμε 12. Ναι, πάμε να τσεκάρουμε πάρα πολύ γρήγορα, ενώ δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, είναι πραγματικότητα αυτή συνολικά. Θα σταθούμε σε ένα πολύ καλό διπλό πάντως, το οποίο είναι το βράδυ στην Αγγλία, Everton Tottenham, διπλό στο 2.25, έτσι, δηλαδή πάνω από δύο απόδοση, σε μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει, στο βάθος της οποίας υπάρχει Ευρωλίγκα, στα μέσα της οποίας υπάρχει η τρίτη αγωνιστική του ιδιαίτερα αυτού ενδιαφέροντος προαθλήματος της Στίχημαν Super League, των play-offs, γιατί τα play-offs θα συνεχιστούν το Σάββατο. Και είδαμε. Οπότε επαναλαμβάνω, το τότε να μου διπλώσω το 2.25. Ευχαριστούμε, Πάρη. Καλή σου μέρα. Καλό φινάλε εκπομπή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, Πάρη Τσιλεπίδης.